Και ενώ εδώ στην Ελλάδα έχει ανοίξει η συζήτηση τελικά πώς θα διεξάγονται τα μαθήματα, υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν αντιδράσεις τελικά για τα εξ αποστάσεως μαθήματα, για την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Εκεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τελικά έχετε επιτύχει μια 100% καθολική εξ αποστάσεως λειτουργία και θέλω πραγματικά να μπούμε στα ενδότερα, να μας περιγράψετε το πώς δουλεύει η διαδικασία και πώς πάνε τα πράγματα μέχρι στιγμή. Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένας οργανισμός αριστείας και καινοτομίας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει τεράστιες επενδύσεις πάνω στον τομέα της καινοτομίας και των υποδομών. Οφείλω εδώ να υπογραμμίσω το γεγονός ότι είμαστε, ανήκουμε στον μεγαλύτερο οργανισμό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη, που είναι η Galileo Global Education. Και μαζί με την Galileo Global έχουμε κάνει αυτή την τεράστια επένδυση σε υποδομές και έξυπνες έντινη τρόπο τεχνολογίες. Έτσι μπορούμε ανα πάσα στιγμή να ανταποκριθούμε σε οποιασδήποτε συνθήκες, οποιασδήποτε ανάγκες έχει η ίδια η κοινωνία. Των κρίσεων συμπεριλαμβανομένων. Κατά συνέπεια, όταν ξέσπασε αυτή η πανδημία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο λειτουργήσε ακαριαία, λειτουργήσε δημιουργικά, ευέλικτα, τεχνοκρατικά και πάνω απ' όλα ανθρωποκεντρικά, για να μπορέσει μέσω αυτών των τεχνολογιών καινοτομίας που διαθέτει να μετατρέψει τα συμβατικά προγράμματα σε εξ αποστάσεως προγράμματα και έτσι να συνεχίσει απρόσκοπτο τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα το ακαδημαϊκό έτος να ολοκληρωθεί ως είχε ακριβώς προγραμματιστεί από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Χωρίς κολλησιεργίες, χωρίς εμπόδια, χωρίς αναστολή λειτουργίας, έτσι. Ακριβώς όπως τελικά το είχαμε προγραμματίσει. Και βέβαια σε αυτό περιλαμβάνονται και οι ενδιάμεσες και οι τελικές εξετάσεις. Οι ενδιάμεσες λίγο πολύ έχουν ολοκληρωθεί, απομένουν οι εξετάσεις, οι τελικές. Πώς αντέδρασαν, κύριε Γουλιάμου, τόσο οι φοιτητές, αλλά όσο και το ακαδημαϊκό εκεί προσωπικό, σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που αποδίδει τελικά, όπως μας λέτε? Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη όσμωση μεταξύ του διοικητικού και του ακαδημαϊκού προσωπικού και αυτό έχει μεταφερθεί και προς τους φοιτητές. Οι φοιτητές αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι η συμμετοχή τους άγγιξε το 100%. Πολύ υψηλό ποσοστό. Κυρίως όμως εκείνο το οποίο μας έχει συναρπάσει και μας έχει εκπλήξει πολύ θετικά είναι το γεγονός ότι αντέδρασαν με μια, θα έλεγα, υψηλή ωριμότητα και με μια συνένεση τέτοια που μας κάνει υπερήφανους και δείχνει το δρόμο για την επόμενη μέρα. Μην ξεχνάτε ότι ήταν εξοικειωμένοι οι φοιτητές μας με τις έξυπνες τεχνολογίες του Πανεπιστημίου. Ναι. Ήταν εξοικειωμένοι με τις καινοτομίες, με τις καινοτομικές πολιτικές και πρακτικές. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Microsoft δημιούργησε στην Κύπρο, επέλεξε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για να κάνει το Microsoft Innovation Center. Και καταληκτικό όλης αυτής της προσπάθειας είναι το γεγονός ότι μόλις πριν από λίγα 24 ώρα λάβαμε μια πολύ μεγάλη, θα λέγα, διάκριση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καταταγεί ανάμεσα στα 101 πλάς κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στον τομέα της καινοτομίας. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έχουμε κάνει εδώ και μερικά χρόνια πάνω σε τομείς τεχνολογίας και καινοτομίας και υποδομών για δεύτερη συνεχή χρονιά επιβραβεύονται μέσα από αυτή την παγκόσμια κατάταξη. Και επιβεβαιώνεται έτσι και το αρκετά αυξημένο
επίπεδο σπουδών και ανεβασμένο σε ποιότητα πάντα, επίπεδο σπουδών όλων εκείνων τελικά που αποφασίζουν να έρθουν στην Κύπρο, να αναζητήσουν το ακαδημαϊκό τους μέλλον και δει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχετε απόλυτα δίκιο. Κοιτάξτε, ουδής οργανισμός στον 21ο αιώνα, είτε είναι δημόσιος είτε είναι ιδιωτικός, πολύ δε περισσότερο ένα πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες βιωσιμότητας, αλλά ούτε και αναπτυξιακούς όρους και προϋποθέσεις, αν δεν έχει ως πυρήνα του, ως κεντρικό του σημείο, αν δεν είναι μέσα στο DNA, να το πω έτσι απλά, του οργανισμού, ο παράγοντας που λέγεται καινοτομία. Εμείς αυτόν τον παράγοντα έχουμε επιλέξει, αυτός είναι ο πυλώνας μας και μαζί μπορούμε και σε πολλούς τομείς της έρευνας, της διδασκαλίας, της διασύνδεσης με την κοινωνία και τη βιομηχανία, να τους καλλιεργήσουμε σε άριστα, θα έλεγα, επίπεδα, πολύ δε περισσότερο κάτω υπό συνθήκες κρίσης όπως αυτές που βιώνουν οι κοινωνίες μας και η ελλαδική και η κυπριακή, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά, τεχνοκρατικά και προπάντων ανθρωποκεντρικά αυτήν όλη την κατάσταση και όχι μόνο αυτό, να είμαστε έτοιμοι και για την επόμενη μέρα. Και εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Γουλιάμο. Μου δίνετε την καλύτερη πάσα σε μια περίοδο που τίθεται πλέον εδώ πίσω στην Ελλάδα εν αμφιβόλο ακόμα τελικά και η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω εκεί πώς σχεδιάζεται το μέλλον των ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Κοιτάξτε, εμείς θα συνεχίσουμε όπως ακριβώς έχουμε σχεδιάσει. Αρρωγός αυτή την προσπάθειά μας είναι η ίδια η πολιτεία, είναι οι καθήλυνοι θεσμικοί φορείς που ασχολούνται με την αναγνώριση και την αξιολόγηση των πανεπιστημίων όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν αυτή την σύμπνοια, τη συναντήληψη όλοι εδώ. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου όμως ως πρωταγωνιστής, θα έλεγα, στον τομέα της καινοτομίας σχεδιάζει ακριβώς τη νέα ακαδημαϊκή του χρονιά, περιμένοντας τους νέους φοιτητές και όχι μόνο, και φοιτητές που θέλουν αυτή τη στιγμή, και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, φοιτητές που δεν θέλουν να επιστρέψουν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, κυρίως δε σε πανεπιστήμια της Αγγλίας, λόγω του ότι εκεί κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν σωστά την υπόθεση του ιού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το γεγονός και μόνο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη ζήτηση για εγγραφές πρώτο ετών φοιτητών αλλά και μετεγγραφές από χώρες της Ευρώπης μας δίνει όχι απλώς κουράγιο αλλά επιβεβαιώνει αυτή την αξιοπιστία που έχει και διαθέτει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μας, άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί πάντα την πρώτη επιλογή των ελλαδιτών όταν σκέφτονται να κατέλθουν στη Μεγαλόνησο. Κύριε Γουλιάμο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας, για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας εύχομαι και πάντα επιτυχίες και τίτλους όπως και ο πρόσφατος, όπως μας αναφέρατε προηγουμένως.